Η συζήτηση που και σήμερα γίνεται στην εκπομπή σας, αν θέλετε και μέσα στο καλοκαίρι, πυροδότησε η παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας, δεν γίνεται για πρώτη φορά. Εδώ και δεκαετίες απασχολεί αυτό το ζήτημα της λειψιδρίας και βέβαια οι συνθήκες παρατεταμένης ξηρασίας η χώρα μας έχει γνωρίσει πάμπολες τις τελευταίες δεκαετίες. Συνεπώς, επιτρέψτε μου να πω το εξής ό,τι αφορά τα ζητήματα της αναγωγής και του προβλήματος της ξηρασίας, της λειψιδρίας, στην κλιματική αλλαγή. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το επιχείρημα έχει χρεοκοπήσει. Και το λέμε αυτό διότι, δείτε, ακούμε στοιχεία, ο καθένας μπορεί να, δεν ξέρω αν συμφωνούν και εδώ οι παριστάμενοι, άκουσα και προηγουμένως από τους καλεσμένους σας, αυτή τη στιγμή πόσο είναι το ποσοστό των υδάτινων δυνατοτήτων, του βρόχινου νερού να το πω έτσι, που αξιοποιείται στη χώρα μας. Κύριε Βαρελίδη. Είναι πολύ, πολύ ελάχιστο. Μισό λεπτό να μας απαντήσει. Αν θέλετε στο σύνολο των επίγειων υδάτων στη χώρα μας, αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, αξιοποιείται ένα περίπου 20%. Για φανταστείτε να και μιλάμε. Νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω, αλλά πάντως, να πω ότι... Δεν σας άκουσα. Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούμε δυσανάλογα πολύ τα υπόγεια ύδατα σε σχέση με τα επιφανειακά. Ναι, εγώ σας έδωσα ένα στοιχείο που δείχνει το μέγεθος του προβλήματος που επιβεβαιώνετε και εσείς με την έννοια της αξιοποίησης των υδάτων. Τα υπόγεια ύδατα, μισό λεπτό για να καταλάβω, τα υπόγεια ύδατα εννοείται γεωτρήσεις. Περισσότερο από τα βρόχινα νερά, για παράδειγμα. Και γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό, διότι διαχρονικά δεν έχουν γίνει τα αντίστοιχα έργα, ο αντίστοιχος σχεδιασμός, τα αντίστοιχα έργα υποδομής, ταμιευτήρες, κανάλια και πάει λέγοντας, αντιπλημμυρικά έργα συγχρόνως. Δείτε για παράδειγμα το οξύμορο. Πριν από ένα χρόνο η Θεσσαλία πνίγηκε. Και φέτος το καλοκαίρι, ένα χρόνο μετά ή λιγότερο από ένα χρόνο μετά, λοιπόν, αντιμετωπίζει πρόβλημα ξηρασίας. Οι καλλιέργειες, έστω όσων χωραφιών μπόρεσαν και άντεξαν ή τέλος πάντων παρήχθησαν προϊόντα, δεν έχουν νερό να τα ποτίζουν οι αγρότες. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν και σε κινητοποίηση, διεκδικούσαν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, από τις περιφέρειες, από τους δήμους, στην κατεύθυνση εξέβρεσης του νερού. Άρα λοιπόν είναι γνωστό. Για παράδειγμα το εστιάζουν στη Θεσσαλία, που είναι και αν θέλετε και ένα δείγμα που πήγε το περίφημο έργο του Αχελό. Εκτροπής, μερικής εκτροπής του ανορού του Αχελό. Εδώ και 50 χρόνια σχεδιασμός. Γιατί δεν έχει γίνει. Αυτό το ερώτημα ποιος θα το απαντήσει. Κατά καιρούς οι κυβερνήσεις, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε Πασόκ, είτε ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, όταν πιέζονταν από τις κινητοποίησεις ή από τις ανάγκες της περιοχής μας, τότε συμφωνούσαν για το έργο, άσχετα αν διαφωνούσαν ή όχι. Αλλά δείτε, φτάνει μόνο αυτό που το είχαμε πει ως κόμμα τουλάχιστον εδώ και δεκαετίες πριν. Ότι ναι, με χρειάζεται η ενίσχυση της Θεσσαλίας σε υδάτινους σπόρους από την εκτροπή του άνορου του Αχελό, αλλά παράλληλα και συγχρόνως μάλλον, δεν φτάνει μόνο να έρθει το νερό ή μια ποσότητα νερού, χρειάζονται και μια σειρά από παράπλευρα έργα που θα συγκρατούν το νερό, θα το ανακατανέμουν, θα. Όλα αυτά γίνανε. Κύριε Γρηγοράκου, κύριε Λαμπρούλη,